Πάλμα τα αριστερά, πατάει περιοχή. Ωραία η τρίπλα. Πάλμα, η μπάλα στο δεξί. Πέναλτι. Πέναλτι για τον Άρη. Το οποίο κερδίζει ο Πάλμα, πήρε την πρωτοβουλία ο μικρός. Είναι ένα στοιχείο που το είδαμε και πέρυσι και το είχαμε καταγράψει. Με δική του πρωτοβουλία είχε έρθει και εκείνο το δικό του γκολ κόντρα στην ΑΕΚ και σήμανε την έναρξη εκείνης της επικής ανατροπής. Για τους κιτρινόμαυρους, ο Άρης γρήγορα αντιδράει κατά το ίμιση και έχει την ευκαιρία να το ολοκληρώσει ο Άντρε Γκρέι, ο οποίος έχει στήσει την μπάλα στην άσπρη βούλα στο 15ο λεπτό απέναντι στο Σαντόφσκι και την ευκαιρία να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη ο Τζαμαϊκανός και να ισορροπήσει ξανά το παιχνίδι μετά το 0-1 του Άφη απέναντι στον Σαντόφσκι. Σφυρίζει ο Άλτμαν. Γκρέι εκτελεί, δοκάρει η μπάλα, όχι, το βγάζει απίστευτο γκολ τελικά, γκολ γκολ 1-1, εντάξει, το γλιτώσαμε. Το γλιτώσαμε το έφραγμα. Λοιπόν, ο Γκρέι εκτελεί, μπάλα πάει στο οριζόντιο, δοκάρι, χτυπάει κάτω. Πήγε και ο Γκρέι πάνω στην μπάλα, νομίζω πήγε ο Καμάτσο. Εντάξει, δεν είναι, άμα χανότανε και αυτό. Ναι. Πατράει από τον πρώτο. Οριζόντιο και μέσα, καθαρά. Ο Άλτμαν λέει μπάλα πάει πίσω να εκτελεστεί ξανά. Ο Νταμπό και ο Γκρέι πήγαν να το εκτελέσουν μόνοι του και να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Τεράστια χαμένη ευκαιρία του Καμάτσο, τρομερή παλιά του Ιτούρμπε. Και η κίνηση βέβαια του Πορτογάλου στο χώρο, αλλά άργησε πολύ ο Καμάτσο να εκτελέσει, μπορούσε να το κάνει σε πρώτο χρόνο. Ο Άρης έχει αυτό το φάουλ σε πολύ καλή θέση στο 27. Όλα αυτά. Να γυρίσουμε ξανά στο Βικελίδης. Νέο κόρνερ. Φεύγει ο Πάλμα, ο Νταμπό και ο Ιτούρμπε πάνω από την μπάλα. Πολύ καλή θέση το φάουλ για τον Άρη. Στο 28 η Ιτούρμπε εκτελεί, μπάλα γκολ! Ανατροπή για τον Άρη. Τρομερή εκτέλεση του Παραγουανού. Δοκάρι και μέσα. Δεν μπόρεσε τίποτα. Ο Σαντόφσκι προσπάθησε να το βγάλει, αλλά ήταν τρομερή εκτέλεση του Παραγουανού που δίνει συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις των φιλικών. 2-1 ο Άρης σε τροχιά νίκης και ενδεχομένως σε τροχιά για να πάρει σκορ πρόκρισης από απόψε απέναντι στην Γκόμελα. Αλλά έχει δρόμο ακόμα. Καμάτσο, τσουτ γκολ! Έκρυψε την μπάλα ο Άρης, 3-1 με τον Καμάτσο. Τρομερό δεκάλεπτο για την ομάδα του Μπούργος. Εκρηκτικό, έχει πατήσει την Γκόμελ. Και ειδικά το τρίτο γκολ είναι σπάνιας ομορφιάς σε ό,τι έχει να κάνει την κυκλοφορία της μπάλας και τον τρόπο που το κατάφεραν οι παίκτες του Αργεντινού. Τρομερό τακουνάκι του Γκρέι για τον Πάλμα. Η πάσα του στο χώρο για τον Καμάτσο που κινήθηκε σε ρόλο φορ. Αυτή τη φορά πλάσαρε σε πρώτο χρόνο. Νίκησε τον Σαντόφσκι και κάνει το 3-1 για τον Άρη. Τρομερή η ομάδα του Μπούργκο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ντουκουρέ έρχεται από πίσω του ο Μάκας, αλλά κρατάει ο Ντουκουρέ, γυρίζει πίσω. Φαμπιάνο. Μπράμπετς για τον Μπίρσμαν με χώρια τη σέντρα. Θα την επιχειρήσει χαμηλά, έξυπνα για τον Καμάτσο, αλλά έκοψε ο Μπάγκα και κάνει δυνατό φάουλ σε άριστη θέση πάνω στον Πάλμα. Και για τον Ιτούρμπε είναι και για τον Πάλμα είναι. Εγώ θα προτιμούσα Πάλμα από εκεί. Πάλμα και Ιτούρμπε πάνω από την μπάλα. Ένα στους δύο κερδίζει. Ας το βάλει ο Πάλμα να κερδίσουν και οι δύο. Γιατί? Έβαλε ένα ο Ιτούρμπε, βάλει και ένα ο Πάλμα. Έχει πολύ καλά χτυπήματα Πάλμα σε τέτοιες φάσεις. Δεν έχει την πειθαρχία στο τακτικό κομμάτι, αλλά Ιτούρμπε προσποιείται. Πάλμα εκτελεί. Γκολ! Λουίς Πάλμα 4-1. Βολίδα τον Ουδουριανό κάτω χαμηλά αριστερά στην εστία του Σαντόφσκι. Τρομερό πλασέ του Πάλμα, δεν πιανόταν με τίποτα. Νομίζω ότι ο Άρης εδώ τελειώνει και με την πρόκριση. Θυμίσου... Πάλμα κλέβει εκτός εστίας, παράλληλα για τον Γκρέι, επάρτο, 5-1. Το ζητήσαμε και ο Γκρέι παρέδωσε. Από το ολέθριο λάθος του Σαντόφσκι και την κοντινή πάσα προς τον Γιούρι, δεν είδε τον Πάλμα, έκλεψε ο Ουδουριανός. Ήταν εκτός θέσης ο Σαντόφσκι, ο Γκρέι ήταν μόνος του. Στεκόταν σαν κολόνα απλά μέσα στην περιοχή. Έκανε την παράλληλη ο Πάλμα. Την έσπρωσε ο Γκρέι στα δίχτυα πολύ απλά. Ούτε στην προπόνηση τόσο εύκολο γκολ για τον Γκρέι. Και νομίζω ότι η Σάρτη, η νικήτη είναι ένας πολύ ενδιαφέρον προορισμός για την Γκόμελ. Για να κάνουν μια κράτηση από απόψε τα παιδιά μέχρι την άλλη Τετάρτη που θα πρέπει να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη
για να αντιμετωπίσουν πάλι τον Άρη.